Ο παραιτηθής Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Ζαχύλας, που την περασμένη Παρασκευή το πρωί επιτέθηκε στον Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Εισπύρωσης Κώστα Γαργάλα, λίγο πρωτού ξεκινήσει προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Βόλου, μίλησε σήμερα στην TRT για το πρωτοφανές επεισόδιο το οποίο οδήγησε στην παραίτησή του από την θέση του Δημοτικού Συμβούλου, καθώς βέβαια και από την Προεδρία του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Βόλου. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να σας απαντήσω. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση αυτή. Θέλω να ολοκληρώσω και εγώ και μόλις είμαι έτοιμος θα σας καλέσω να σας απαντήσω σε όλα τα ερωτήματά σας. Δεν θέλετε να μας πείτε τι σας ανάγκασε δηλαδή να επιτεθείτε στον κύριο Γαργάλα? Κάποιες προσβολές που τήθηκαν να πάνε στο άτομό μου. Για την παραίτησή σας από το Δημοτικό Συμβούλιο? Δεν ήθελα, ρε παιδί μου, να συνεχίσω άλλο, γιατί αυτά θα συνεχιστούν τώρα στο επόμενο διάστημα. Τα ίδια πράγματα θα έχουμε συνέχεια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπήκαν για το καλό μέσα του Δήμου. Αυτό πιστεύω εγώ. Μπήκαν για να δημιουργήσουν προβλήματα. Και εγώ δεν μπορώ να ανοιχτώ τέτοια πράγματα. Και θα κινηθείτε νομικά τώρα κατά του κ. Γαργάλα? Ναι, ναι. Όχι μόνο του κ. Γαργάλα, δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο και θα σας απαντήσω σε 2-3 μέρες. Ο κύριος Ζαχύλας εξέδωσε χθες το βράδυ ανακοίνωση επισημένοντας: «Εκφράζω τη λύπη μου για το επεισόδιο στο οποίο είναι πλάκιν, χάνοντας δυστυχώς την ψυχραιμία μου, πέφτοντας στην παγίδα της προκλητικής συμπεριφοράς με συνεχής ύβρις ηρωνίες στο πρόσωπό μου από το Δημοτικό Σύμβουλο Κώστα Γαργάλα. Για την πράξη μου θα κριθώ από τη δικαιοσύνη, στη διάθεση της οποίας βρίσκομαι και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη». Όποιος θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης, έρχεται όταν τον καλεί η δικαιοσύνη. Έρχεται στα πλαίσια του αυτοφόρου, όχι όταν παρέρχεται το αυτόφορο. Διότι η διάθεση της δικαιοσύνης τώρα θα είναι αρκετά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο. Θα είναι δηλαδή μετά από 3, 4, 5 μήνες, δεν ξέρω πόσο. Στην ίδια ανακοίνωση, ο κύριος Ζαχύλας επισημαίνει: «Έχω μάθει στη ζωή μου να ενεργώ αυτοβούλος, συναισθηματικά, παρορμητικά, χωρίς να καθοδηγούμαι από κανένα, να μην κρύβομαι και να λαμβάνω πλήρως τις συνέπειες των πράξεών μου. Νιώθω υποχρέωση να ευχαριστήσω τους δημότες του Βόλου που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, αλλά δυστυχώς είναι πάνω από τις δυνάμεις και τα όρια μου να ανέχομαι ύβρις και συκοφαντικές δηλώσεις από κακοπροαίρετους που προσπαθούν να ρίξουν λάσπη στο πρόσωπό μου για να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα». Η συγκεκριμένη πράξη, από τα χαρακτηριστικά της και όπως έγινε, δεν είναι πράξη ενθερμό, δεν είναι πράξη εκρηκτικότητας, δεν είναι πράξη αντίδρασης. Όταν κάποιος πηγαίνει με κουκούλα μέσα στο χώρο που πρόκειται να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΜ, σημαίνει ότι έχει προσχεδιαστεί, πιθανότατα και με άλλα πρόσωπα, εγώ δεν το ξέρω πώς. Και όταν κάποιος κρύβει τα χαρακτηριστικά του, ακόμα και για να διαφοροποιηθεί από το σωματότυπό του, σημαίνει ότι έχουμε μια ενέργεια η οποία δεν έχει τα χαρακτηριστικά αντίδρασης σε προκλήσεις της στιγμής. Άρα είναι προφανές ότι αυτό δεν ισχύει. Ως οικογενειάρχης και πατέρας 4 παιδιών, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Ζαχύλας, οφείλω να προστατέψω την τιμή, την υπόλοιψη και την ψυχική ηρεμία της οικογένειάς μου και επιπρόσθετα να διαφυλάξω τα συμφέροντα της επιχείρησής μου. Τέλος, ευχαριστώ τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλέα Μπέο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και για τη μέχρι τώρα συνεργασία μας. Σας γνωστοποιώ ότι υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου, αλλά θα συνεχίζω να στηρίζω πλέον ως απλός πολίτης την παράταξη Νέα Εποχή, Νέα Δυναμική, η οποία αγωνίζεται για το καλό και την πρόοδο της πόλης μας, παρόλο τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχεται. Ο Δήμος Βόλου, σε ανακοίνωσή του για το επεισόδιο στη ΔΕΙΑΜ, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Οι θλιβεροί και εμετικοί χαρακτηρισμοί που εκτοξεύουν κατά της Δημοτικής Αρχής περί συμμορίας εγκληματικής οργάνωσης και οι άλλες απίστευτες σχεδιότητες αποκαλύπτουν και την έλλειψη στοιχειώδους σοβαρότητας που τους χαρακτηρίζει και τους καθιστά γραφικούς της πολιτικής, επικίνδυνους ωστόσο για την κοινωνική ειρήνη και συνοχή. Ένα μεμονωμένο περιστατικό, επαναλαμβάνουμε καταδικαστέο, δεν μπορεί να οδηγεί σε τέτοιες εξαλλουσίνες και γελοιότητες, προκειμένου κάποιοι από απλοί καραγκιόζηδες της πολιτικής ζωής να επιχειρούν να αναδειχθούν σε επίδοξους λαμπράκηδες, κραυγάζοντας υστερικά ότι κινδυνεύει η ζωή τους από το παρακράτος. Έλεος, θα τρίζουν τα κόκαλα του αγωνιστή της ειρήνης και της δημοκρατίας». Η σημερινή δήλωση του Δήμου Βόλου ξεπερνάει κάθε όριο ηθικής, πολιτικής ηθικής εννοώ, διότι δεν μπορεί να αναφέρεσαι και να κάνει συγκρίσεις με γεγονότα του Λαμπράκη συγκεκριμένα, που ναι μεν έχει χαρακτηριστικά η ενέργεια τέτοιου είδους, αλλά να λες ότι προσπαθούν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν για να ειροποιηθούν. Μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Ένας άνθρωπος που χτυπιέται χωρίς λόγο, που χτυπιέται την ώρα που πάνε να ασκήσει τα καθήκοντά του, να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να φταίνει αυτοί που υπέστησαν τις βλάβες και όχι αυτοί που τις προκάλεσαν.
Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, αφού έπραξαν ότι η δημοκρατική του συνείδηση επιτάσσει, συνεχίζουν το έργο της ανάταξης και της αναβάθμισης της ποιότητας στην πόλη, αγνώντας τα παραλυρήματα όλων αυτών που με φωνασκίες και διαφόρων ειδών φλιναφήματα προσπαθούν να ελκύσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης που απλά τους αγνοεί. Παράλληλα όμως, προφυλάσσοντας το κύρος και την αξιοπρέπεια των μελών της, θα ζητήσει αρμοδίως από τους καταγγέλλοντες να αποδείξουν τα όσα ανερμάτιστα, φεδρά και αποκύματα μιας νοσηρής φαντασίας μας καταλογίζουν. Η ανοχή και τα χαμόγελα εξαντλήθηκαν.